Γεια σας! Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο για να σας δείξω τα αγαπημένα μου προϊόντα για το καλοκαίρι. Τι εγώ χρησιμοποιώ, τι έχω ερωτευτεί αυτό το διάστημα, τι σας προτείνω να έχετε κι εσείς τώρα το καλοκαίρι. Θα πάρετε και ιδέες έτσι για διάφορα καινούργια προϊόντα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βίντεο και να το βλέπω, αλλά και τώρα που το κάνω, νομίζω δεν έχω ξανακάνει ποτέ κάτι αντίστοιχο. Δεν θυμάμαι αν είχα κάνει κάτι πολύ παλιά. Πάντως, μιας και δεν κάνω τώρα τελευταία αγαπημένα του μήνα, έχω κάνει 2 μήνες να κάνω, σκέφτηκα ότι ούτως ή άλλως αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιώ τώρα το καλοκαίρι θα ήταν και στα αγαπημένα του μήνα, γιατί όχι να μην σας τα δείξω σε ένα βίντεο. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω σε αυτό το σημείο ότι δεν θα έχω προϊόντα μακιγιάζ, ενώ ήθελα να βάλω, επειδή θα βγαίνανε πάρα πολλά τα πράγματα, ήδη είναι πάρα πολλά και αν έβαζα και προϊόντα μακιγιάζ θα ήταν ακόμα περισσότερα. Επίσης, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί θα υπάρξει διαγωνισμός και πάμε να ξεκινήσουμε με τα προϊόντα. Θα ξεκινήσω με τα προϊόντα για το σώμα και έχω μια ολόκληρη σειρά να σας δείξω από την εταιρεία The Body Shop. Λοιπόν, είναι τα καινούργια τους προϊόντα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ για τώρα το καλοκαίρι. Θα ξεκινήσω με το Sorbet, το οποίο είναι από τη σειρά Virgin Mojito και μυρίζουν όλα τέλεια. Μυρίζουν lime και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το άρωμα γιατί πραγματικά δεν το είχα ξαναδοκιμάσει σε κρέμε σώματος και τα λοιπά. Έχω κάνει ένα αναλυτικό blog post στο blog μου. Δεν θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτά τα προϊόντα γιατί αν θέλετε να δείτε τις λεπτομέρειες θα πάτε στο blog post να το διαβάσετε. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι το συγκεκριμένο κάνει και για πρόσωπο και για σώμα. Είναι ένα ενυδατικό προϊόν για το σώμα το οποίο δεν αφήνει ίχνος λιπαρότητας, έχει matte τελείωμα. Τι να πω, δεν έχω λόγια, μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ συνήθως το βάζω και στο ψυγείο ώστε όταν το απλώνω στο σώμα μου να είναι πιο δροσερό. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν προϊόν. Είναι κάτι τελείως καινούριο για μένα, δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Αλλά όπως σας είπα, αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες θα υπάρχουν στο blog μου και θα υπάρχουν και τιμές των προϊόντων. Πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, έχουμε και το Body Butter από την ίδια σειρά, από The Body Shop. Το συγκεκριμένο είναι πολύ πιο ενυδατικό. Σίγουρα γνωρίζετε τα Body Butter του The Body Shop. Δεν θα σταθώ πάρα πολύ. Σε σχέση με αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ πιο ενυδατικό. Αυτό εδώ πέρα είναι πιο πολύ για τις κοπέλες οι οποίες δεν αντέχουν με τίποτα την αίσθηση της κρέμας πάνω τους το καλοκαίρι και συμφωνώ μαζί τους, οπότε γι' αυτό χρησιμοποιώ λίγο περισσότερο αυτό εδώ πέρα. Μετά έχω να σας δείξω το scrub σώματος που είναι πάλι από την ίδια σειρά. Είναι πάρα πολύ καλό, έχει απαλούς κόκκους για το δέρμα, δεν γδέρνουν το δέρμα ή κάτι τέτοιο. Είναι ό,τι πρέπει για να αφαιρεί τα υπολείμματα από το αντιλιακό, τη θάλασσα κτλ. Αφήνει μια απίστευτη φρεσκάδα μετά το μπάνιο. Μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ. Και τέλος έχω ένα Body Splash, το οποίο είναι πάλι στο ίδιο άρωμα. Πρώτη φορά δοκιμάζω Body Splash από τα The Body Shop. Είναι λίγο μεγάλη συσκευασία η αλήθεια είναι και είναι έτσι. Πέφτει έτσι και το βάζει και το απλώνει στο δέρμα σου. Απλά εγώ για ευκολία το έβαλα σε ένα μικρό μπουκαλάκι που πετάγεται σε σπρέι, δηλαδή έτσι. Και είναι ό,τι πρέπει για να το παίρνεις μαζί σου στη θάλασσα, να το παίρνεις μαζί σου οπουδήποτε έχεις πάει, να ψεκάζεσαι. Είναι πάρα πολύ υδροσυστικό το άρωμα του, μου αρέσει απίστευτα. Και τελείωσα με τα προϊόντα που χρησιμοποιώ για την περιποίηση του σώματός μου και αν σε περίπτωση θέλω να κάνω κάτι πιο εντατικό είτε για κυταρίτιδα είτε για διάφορα τέτοια πράγματα, αυτό που χρησιμοποιώ είναι από τη Fresh Line. Έχετε δει και αντίστοιχο βίντεο το οποίο σας μιλάω αναλυτικά για αυτή τη σειρά της Fresh Line. Αυτό που ξεχώρισε είναι το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι από τη σειρά Αφροδίτη. Είναι αυτό εδώ πέρα. Και το συγκεκριμένο προϊόν είναι πάρα πολύ δυνατό. Έχει πάρα πολλά φυσικά συστατικά μέσα όπως ροζ πιπέρι, μαύρο πιπέρι, τζίντζερ, βασιλικό και άλλα διάφορα έτσι ωραία πραγματάκια. Το θέμα είναι ότι πιστεύω ότι δεν κάνει για ευαίσθητες επιδερμίδες ή για γενικά για ευαίσθητες επιδερμίδες ή ξέρω εγώ μεγαλύτερες ηλικίες κτλ. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία και αυτό που μου αρέσει αυτό το προϊόν είναι ότι βλέπεις άμεσα αποτελέσματα. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι γίνεται με το συγκεκριμένο. Εγώ το βάζω μετά το μπάνιο και όταν το απλώνεις στο δέρμα σου, μετά από λίγη ώρα νιώθεις πάρα πολύ έντονο κάψιμο.
ίσως κοκκινήσει κιόλας λίγο το δέρμα, το νιώθεις κάτι να γίνεται ενεργό στο σώμα σου, κάτι να καίει για αρκετή ώρα, περίπου μισή ώρα εγώ το νιώθω. Και πραγματικά μετά όταν φεύγει όλο αυτό και βλέπεις το σώμα σου στον καθρέφτη, βλέπεις τη διαφορά από την πρώτη κιόλας χρήση. Δεν συνιστάται να το χρησιμοποιείτε πάνω από 2 φορές την εβδομάδα, γιατί όπως σας είπα είναι πάρα πολύ δυνατό, θα το νιώσετε το κάψιμο, αλλά βλέπω πραγματικά αποτελέσματα, οπότε γι' αυτό σας το προτείνω. Μετά για ενυδατικό σώματος μέσα στο μπάνιο μου, κάτι πολύ καινούργιο και κάτι πολύ ωραίο από την Ιβέα, είναι το Q10 Plus, αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Αν γνωρίζετε τα conditioner της Ιβέα για το σώμα, τώρα έβγαλε και για κατά της κυταρίτιδας, κατά των όλων αυτών άσχημων πραγμάτων. Είναι για κανονικές και ξέρεις επιδερμίδες, εντάξει, έχει και πέρλες μέσα. Βοηθάει στο σώμα. Δεν έχω δει τώρα, δεν μπορώ να σας πω ότι ναι, με αυτό έχω δει απίστευτα αποτελέσματα, είναι το καλύτερο και τέτοια. Σίγουρα ενυδατώνει πάρα πολύ το δέρμα. Και από το να πάρετε ένα απλό conditioner της συγκεκριμένης σειράς, καλύτερα να πάρετε το Q10 Plus, ξέρω εγώ. Αν έχετε και κάποιο πρόβλημα, ίσως δείτε κάποια διαφορά. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν το χρησιμοποιήσω τόσες πολλές φορές ώστε να σας πω ότι μέσα σε μια εβδομάδα βλέπετε αποτελέσματα. Αν και υπόσχεται αποτελέσματα το προϊόν. Πάμε τώρα στην αποτρίχωσή μου, που όπως σας είχα πει και στο βίντεο που είχα κάνει για τα συγκεκριμένα προϊόντα, χρησιμοποιώ Carver αποτριχωτικές ταινίες κεριού. Είναι κρύες, τώρα σας είχα δείξει πάρα πολλές σε εκείνο το βίντεο, είχαμε και ένα διαγωνισμό. Τώρα σας δείχνω μόνο ένα για να καταλάβετε ότι πλέον έχω αποφασίσει ότι θα κάνω κερί στα πόδια μου. Είναι με aloe vera οι συγκεκριμένες, είναι για ξηρό δέρμα, μου αρέσουν πάρα πολύ, τις χρησιμοποιώ και είναι και πάρα πολύ οικονομικές. Μετά την αποτρίχωση χρησιμοποιώ ένα νεράκι αματικό από την Avène, με βοηθάει πάρα πολύ στους ερεθισμούς και τα λοιπά. Με βοηθάει ακόμα και στα κουνούπια που με τσιμπάνε, όταν νιώθω πάρα πολύ ότι με έχει τσιμπήσει ένα κουνούπι και με τρώει, χρησιμοποιώ αυτό εδώ το σπρέι για να ανακουφιστεί λίγο. Φυσικά κάνει και για το καλοκαίρι, τώρα που σκάμε από τη ζέστη, να το παίρνουμε μαζί μας στη θάλασσα. Υπάρχει και μικρότερη συσκευασία, έχω την πιο μεγάλη, γιατί το χρησιμοποιώ μπόλικο έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το προϊόν και πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα ιαματικά νεράκια. Έχω να σας δείξω και ένα προϊόν για τα μαλλιά, που είναι το Dry Shampoo από την Batiste. Σίγουρα το έχετε δει, το έχουν δείξει πάρα πολλές bloggers, πάρα πολλές youtubers. Εγώ τα έχω δοκιμάσει ήδη πολύ πιο πριν να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί τα έπαιρνα από την Αγγλία. Τα βλέπα και εγώ από το εξωτερικό και τα ονειρευόμουν. Είναι τα καλύτερα Dry Shampoo και τα πιο οικονομικά πλέον στην Ελλάδα. Οπότε σας τα προτείνω σίγουρα. Το συγκεκριμένο έχει και ένα καφέ χρώμα. Αν είστε καστανές και δεν θέλετε να έχετε αυτή την ασπρίλα στο μαλλί σας, σας προτείνω να πάρετε αυτό, κάνει την ίδια δουλειά με το original, δεν θα δείτε κάποια διαφορά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, το συγκεκριμένο το πήρα από τα Zample και θέλω να δοκιμάσω όλα τα Batiste Dry Shampoo. Έχω να σας δείξω ένα αντιλιακό που το χρησιμοποιώ τις πολύ απογευματινές ώρες, γιατί έχει πολύ μικρό δίκτυο προστασίας. Είναι με 15 SPF, είναι της Messenian Spa, είναι για πρόσωπο και σώμα, είναι για μαύρισμα. Και λατρεύω πάρα πολύ την εταιρεία Messenian Spa, σας έχω μιλήσει και σε άλλα βίντεο. Είναι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία, ελληνική εταιρεία, η οποία χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά φυσικά συστατικά στα προϊόντα της. Λέει εφαρμόστε 20 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο. Κάτι πολύ σημαντικό είναι να βάζουμε τα αντιλιακά μισή ώρα με 20 λεπτά πριν βγούμε, όχι με το που το βάζουμε να βγαίνουμε στον ήλιο. Δηλαδή αυτό που κάνουμε στην παραλία, του στυλ είμαστε εκεί πέρα και βάζουμε πρώτη φορά αντιλιακό στην παραλία, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, τις απογευματινές ώρες ή όταν νιώσω προς το τέλος του καλοκαιριού ότι θέλω να μαυρίσω, γιατί έχω κάνει όλη την προετοιμασία με τα αντιλιακά της μεγάλης δίκτυας προστασίας και θέλω να φτάσω στο να μαυρίσω, ίσως χρησιμοποιήσω αυτό. Είναι ένα λάδι, μυρίζει υπέροχα. Το μόνο κακό είναι ότι παρατήρησα ότι δεν νιώθω ότι δεν το έχει βάλει, π.χ. ότι απορροφάται πάρα πολύ εύκολα από το δέρμα. Είναι καθαρά λάδι, θα το νιώσετε στο δέρμα σας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για After Sun χρησιμοποιώ τη Σαπιβίτα, είναι το καλύτερο και αγαπημένο μου After Sun. Είναι ενυδατική υδροσυστική κρέμα gel για μετά τον ήλιο, για πρόσωπο και σώμα. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, είναι με θαλάσσια λεβάντα και αλόι. Είναι
Για μένα το καλύτερο after sun. Καλό είναι να βάζουμε after sun μετά τον ήλιο. Δηλαδή, όταν έχουμε περάσει μια ολόκληρη μέρα στην παραλία και ο ήλιος μας κατακαίει, με το αντιλιακό μας βέβαια, όταν γυρνάμε στο σπίτι και κάνουμε το μπάνιο μας, καλό είναι να βάζουμε ένα after sun. Ή και ακόμα όταν είμαστε ήδη στη θάλασσα και είναι η ώρα που φεύγουμε, βάζουμε after sun και μετά φεύγουμε, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι το χρησιμοποιώ εγώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά έχω να σας δείξω το αντιλιακό προσώπου που χρησιμοποιώ με χρώμα. Χρησιμοποιώ δύο αντιλιακά. Ένα που είναι με χρώμα και ένα που είναι χωρίς χρώμα. Όταν θέλω απλά να βάλω κάτι πάρα πολύ ελαφρύ στο πρόσωπό μου και δεν θέλω να κάνω προετοιμασία για μακιγιάζ, χρησιμοποιώ το Color Second Skin της Fresder, είναι με 50 δείκτη προστασίας, είναι με χρώμα, είναι πάρα πολύ γνωστό, σίγουρα όλες από σας το γνωρίζετε, είναι ένα από τα καλύτερα αντιλιακά για πρόσωπο με χρώμα, γιατί αφήνει βελούδινη υφή, αφήνει ένα matte υπέροχο τελείωμα, μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο, δεν θα σταθώ πάρα πολύ γιατί και γι' αυτό έχω μιλήσει άπειρα. Άπειρες φορές σε πολλά βίντεο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό αντιλιακό με χρώμα. Και τώρα πάμε στο αντιλιακό που χρησιμοποιώ στο πρόσωπο όταν θέλω να κάνω ένα μακιγιάζ. Δηλαδή θα βάλω αυτό το αντιλιακό στο πρόσωπό μου, μετά θα βάλω το make-up μου, concealer κτλ, κτλ. Λοιπόν, είναι της Fresderm, είναι η αντιλιακή κρέμα με SPF 20, είναι μεσαίας προστασίας και έχει εξαιρετικά λεπτόρευστη υφή. Συνιστάται για λιπαρές και μεικτές επιδερμίδες, είναι αυτό εδώ πέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ, γενικά εμπιστεύομαι πολύ καιρό καστάλια αντιλιακά για το σώμα μου και για το πρόσωπό μου, όπως και η μητέρα μου. Η μητέρα μου λατρεύει τα καστάλια προϊόντα γενικότερα και συγκεκριμένα τα αντιλιακά. Οπότε σαν οικογένεια μπορώ να το πω έτσι, χρησιμοποιούμε αντιλιακά καστάλια. Όπως και στο σώμα μου χρησιμοποιώ αντιλιακό καστάλια. Είναι το συγκεκριμένο με 50 δείκτη προστασία, σίγουρα το γνωρίζετε. Είναι πάρα πολύ γνωστό, μου αρέσει και αυτό πάρα μα πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι έχουμε ένα διαγωνισμό με την καστάλια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί θα έχετε και εσείς τη δυνατότητα να δοκιμάσετε αυτά τα δύο προϊόντα και άλλα δύο που θα είναι στο διαγωνισμό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νεσεσέρ τσαντάκι, το οποίο θα σας το δείξω αμέσως τώρα. Το τσαντάκι που θα κερδίσετε είναι αυτό εδώ πέρα, μαζί με τα προϊόντα που θα σας το δείξω αμέσως. Πιστεύω ότι αυτό το τσαντάκι είναι ό,τι πρέπει για να το παίρνετε μαζί στη θάλασσα, μαζί στο ταξίδι κτλ. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ο διαγωνισμός ήταν να γίνει νωρίτερα, γιατί σε περίπτωση που θα δείτε τους όρους θα καταλάβετε ότι ο διαγωνισμός τελειώνει 19 του μήνα και θα μου πεις ότι ένας μήνας ξέρω εγώ μένει για το καλοκαίρι, αλλά επειδή γινόντουσαν όλα αυτά με την Ελλάδα και τα λοιπά και τα λοιπά, αποφασίσαμε το διαγωνισμό να το κάνουμε λίγο πιο μετά. Εν πάση περιπτώσει θα σας δείξω τώρα τα προϊόντα. Το νεσεσέρ είναι έτσι μέσα, έχει και το καθρεφτάκι του, είναι πάρα πολύ όμορφο. Τα προϊόντα που θα κερδίσετε είναι εδώ πέρα και θα σας τα δείξω αναλυτικά. Είναι το αντιλιακό που σας έδειξα πριν που χρησιμοποιώ και εγώ, όπως και για το πρόσωπο και για το σώμα, αυτά εδώ τα δύο. Και είναι και το τζέλ καθαρισμού προσώπου από την Καστάλια, το Sensational, για ευαίσθητες επιδερμίδες. Και είναι και body milk πάλι από τη σειρά Sensational. Να σας πω ότι θα υπάρχουν δύο νικήτριες για αυτό το διαγωνισμό. Θα κερδίσετε από ένα νεσεσέρ με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού θα είναι από κάτω, θα σας τους έχω γραμμένους, να τους διαβάσετε προσεκτικά ώστε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι και θα τα πούμε εμείς σε κάποιο επόμενο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας! I'm so good.